Τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία, την εθνική ακεραιότητα της χώρας, είναι ζητήματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από εμένα. Είναι εκτός της συζήτησης. ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα παραμένουν τα μόνα θέματα που συζητάει η Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, εξηγώντας ότι ο όρος υποχωρήσεις που είχε χρησιμοποιήσει πριν από λίγους μήνες ήταν αδόκιμος. Αυτές οι αμοιβές, ίσως δεν, ο όρος υποχωρήσεις δεν είναι δόκιμος, αυτές οι αμοιβές κινήσεις που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές είναι αυτονόητες για να διερευνήσουμε αν μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Ωστόσο, δεν άφησε και πολλά περιθώρια. Η Χάγη είναι πολύ μακριά ακόμα. Δεν είμαι αφελής και γνωρίζω πολύ καλά ότι οι πολιτικές των χωρών δεν αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά και να μην μπορέσουμε να το πετύχουμε, διότι πολύ απλά θα καταλήξουμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, αυτό δεν μας υποχρεώνει να είμαστε μονίμως στα κόκκινα και στην ένταση την οποία βιώσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Ως όπλο της χώρας για περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία, χαρακτήρισε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση εν γέννη. Τη προσέγγιση με την Ευρώπη περνάει μέσα από τις καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Και όλα αυτά την ώρα που ο Τούρκος Πρόεδρος, λίγο πριν την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέβασε τους τόνους απέναντι στην Ευρώπη, λέγοντας ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι πέραν του ευρωπαϊκού, ενώ επανέλαβε ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ περνάει μέσα από την απόκτηση των Αμερικανικών F-16. Την Τετάρτη πάντως αναμένεται το ραντεβού των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη, όπου θα κριθεί σίγουρα εάν το θετικό κλίμα και η αποκατάσταση των διάβλων επικοινωνίας σε ανώτατο επίπεδο θα έχουν και συνέχεια.